Θα προσπαθήσω να προσγειωθώ σε ένα λόγο ο οποίος έχει να κάνει με την πραγματικότητα, ο οποίος δεν είναι ηχηρός. Θα αναφερθώ στα θέματα της δικαιοσύνης, τα οποία υπάρχουν στο νομοσχέδιο, τα οποία τίθεται στο νομοσχέδιο αυτό, και ιδιαίτερα και στο θέμα της διαφθοράς, για δύο λόγους. Όχι μόνο διότι υπάρχει η ρύθμιση, η επίκαιρη που αφορά τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα διαφθοράς, αλλά και για δύο επιπλέον λόγους που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ο ένας είναι ότι βεβαίως το κύριο στοιχείο αυτής της ρύθμισης, αυτής της συμφωνίας, είναι τα θετικά αντιμέτρα. Τα θετικά αντιμέτρα βεβαίως για να ενεργοποιηθούν έχουν το γνωστό, τη γνωστή αίρεση. Όμως η αίρεση δεν πληρώνεται μόνο λόγω της εφαρμογής των νέων μέτρων, πληρώνεται και όταν έχουμε ένα πλεόνασμα εξαιτίας του κυνηγιού της φοροδιαφυγής και της ύπαρξης παλαιότερων εσόδων τα οποία είχαν αμεληθεί τόσο καιρό. Αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά είναι κρίσιμη σήμερα, η αναζήτηση καταπολέμησης διαφθοράς είναι κρίσιμη για την πορεία της χώρας, τη δημοσιονομική, την κοινωνική, την πολιτική, την κοινωνική. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το ότι και σήμερα, ίσως δεν αποτελεί λόγο αλλά αφορμή, άκουσα και πάλι εδώ, τι κάνετε εσείς για την διαφθορά, δεν κάνετε τίποτα. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πει ότι συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο η σημερινή κυβέρνηση με τη διαφθορά, αλλά αυτό που λέγεται είναι ότι δεν είστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της. Βεβαίως θυμίζω ότι χάρη στην κυβέρνηση αυτή έχουμε πλέον μία ρύθμιση με άψογα συνταγματικά κριτήρια, με βάση την οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση πλέον και παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, πράγμα το οποίο έχει δρομολογήσει διωκτικές διαδικασίες σε υποθέσεις διαφθοράς. Άκουσα όμως και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λέει και τι κάνετε με τις επιτροπές, τι έγινε με τα θαλασσοδάνεια, με την εξεταστική της υγείας, και αυτή είπε η Επιτροπή Προανακριτική για τα Εξοπλιστικά, από ό,τι ακούω θα προχωρήσει προς την αναρμοδιότητα. Να θυμίσω πόσα έμαθε ο ελληνικός λαός με την διερεύνηση των υποθέσεων για τα θαλασσοδάνεια και ότι βεβαίως το πόρισμα έχει πάει στην εισαγγελία. Να θυμίσω πόσα ήδη έχουμε προλάβει να μάθουμε, αν και είμαστε στην αρχή, για τις υποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με την εξαιρετική για την υγεία, και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να φτάσουμε σε μια αναρμοδιότητα στο θέμα των εξοπλιστικών, σημαντικό είναι να πούμε το εξής. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν είναι το να φτάσουμε σε μια καταδίκη η οποία, ή να πορευτούμε προς μια καταδίκη η οποία να έχει μέσα να κουβαλάει ως προπατορικά αμαρτήματα κάποια δικονομικά εμπόδια ή κάποιες δικονομικές ατασταλίες οι οποίες να οδηγήσουν στο τέλος σε μια αθώωση. Πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο πολλές υποθέσεις στο παρελθόν οι οποίες δεν οδηγήθηκαν ούτε σε καταπολέμηση διαφθοράς ούτε σε οποιαδήποτε κάθαρση, διέξοδο ή δίκαιη εκδίκαση? Είτε είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις, είτε είχαμε σοβαρά κολλήματα, δικονομικά εμπόδια ή άλλα, τα οποία οδήγησαν τελικά στις υποθέσεις να μην προχωρήσουν. Επομένως, το θέμα μας και στην περίπτωση της σημερινή είναι ότι οι επιτροπές που υπάρχουν πλέον προχωρούν και αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε δίκαια δίκη. Και αν διαπιστωθεί μια αναρμοδιότητα της Βουλής στην εξέταση ενός σκανδάλου διαφθοράς, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η εναρμοδιότητα σημαίνει ότι δεν θα γίνει δίκη. Ίσα ίσα θα υπάρξει η τάχιστη παραπομπή στο αρμόδιο όργανο, δηλαδή στη δικαιοσύνη, οπότε ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος θα κρυφθεί από το φυσικό του δικαστή όπως οι όλοι οι Έλληνες, και αυτό θα γίνει γρήγορα, αυτό θα γίνει αποτελεσματικά και αυτό θα γίνει χωρίς να υπάρχουν μέσα στην διαδικασία κάποια προβλήματα και να ανακυκλώνονται, τα οποία στο τέλος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ματέωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Βεβαίως έχει και άλλα θέματα
το κεφάλαιο της δικαιοσύνης που εντάσσεται στο παρόν νομοσχέδιο. Έχει δίκιο ο Υπουργός Κοντονής να λέει ότι η ρύθμιση που αφορά τις περιπτώσεις όπου θα γίνουν περικοπές ή άλλες διαχειρίσεις και διαρρυθμίσεις σε εκκρεμή δάνεια δεν πρέπει να ονομάζεται ακαταδίκητο. Δεν πρόκειται για ακαταδίκητο με κανένα τρόπο. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ρύθμιση με άλλες με τις οποίες χαρίζονταν οι ευθύνες ανθρώπων οι οποίες στο παρελθόν είχαν κάνει απιστίες σε οποιοδήποτε άλλο έγκλημα. Εδώ έχουμε μια ρύθμιση η οποία θα ισχύει για το μέλλον και έχει ως χαρακτηριστικό της μια εξαίρεση από τον άδικο χαρακτήρα. Τι λέει? Λέει δεν είναι οι άδικες οι πράξεις τις οποίες κάνει ένας διαχειριστής προκειμένου να επιφέρει μια μείωση, να κάνει το δάνειο να είναι βιώσιμο και για τον οφειλέτη και να είναι εισπράξιμο ένα μέρος τουλάχιστον από το δανειστή. Αυτό το θέλουν όλοι. Αυτό το θέλει και ο δανειστής, το θέλει και ο οφειλέτης, το θέλει και η ελληνική κοινωνία, το θέλουν όλοι. Πώς θα μπορούσε αυτό να είναι άδικο? Δεν είναι. Και επειδή βεβαίως δεν πρέπει να υπάρξουν θολά σημεία, προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η ρύθμιση, έχει και ουσιαστικές προϋποθέσεις, πότε δηλαδή θα επιτρέπεται κάποιος να λάβει αυτή την απόφαση, αλλά και δικονομικές, όπως είναι η εξέταση από μια ειδική επιτροπή. Θέλω να τελειώσω επισημένοντας ότι επειδή οι προοπτικές βεβαίως είναι σαφείς και θετικές για τα αντίμετρα που θα εφαρμοστούν, ότι αυτά θα αποτελούν μια ιστορική στροφή, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι μία πορεία μέχρι σήμερα που δείχνει ότι το κράτος πρόνοιας και ο δημόσιος χώρος συρρυκνώνεται και απορριθμίζεται, έχει αρχίσει να αναχαιτίζεται και να προχωρούμε πια σε νέα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συμφέροντος και του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία.